Λοιπόν, μόλις γύρισα από τη δουλειά και είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Όμως, πριν έρθω στο σπίτι, πήγα στο Σκλαβενίτη γιατί δεν είχα τίποτα, είχα αδειάσει το ψυγείο. Και αυτό είναι ένα σούπερ μάρκετ χολ και διατροφής και ένα σούπερ μάρκετ έτσι κανονικό όπως πάω πάντα. Λοιπόν, αυτά. Πριν ξεκινήσουμε όμως αυτό το βίντεο, εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, είναι εντελώς δωρεάν. Πατήστε κάτω το κουμπάκι που γράφει εγγραφή. Έπειτα, πατήστε εκεί που λέει όλες τις ειδοποιήσεις για να σας έρχονται σε κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Αρχικά να σας πω ότι πλήρωσα 240 ευρώ. Αρκετά. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα Crispies Παπαδοπούλου. Είναι πάρα πολύ ωραία και διαιτητικά, έτσι. Τον τελευταίο καιρό αυτά τρώω. Μετά πήρα ένα ψωμάκι μαράτα γιατί οι άλλοι μου κάνανε παράπονα, δεν τους άρεσε αυτό που έπαιρνε το λικής άλεσης. Τέλος πάντων πήρα αυτό και τους κάνω το χατήρι έτσι σε ένα προϊόν. Πήρα κάποιες ντομάτες οι οποίες πήγαν από εδώ και από εκεί γιατί ο Θοδωρής αποφάσισε να τις κουβαλήσει. Ντοματούλες λοιπόν και αρκετές. Έχω και τις άλλες εδώ. Πάμε να σας δείξω τώρα τα προϊόντα του ψυγείου για να τα βάλω μέσα γιατί έχει περάσει ένα κουσάλι από το που γύρισα στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, αυτή τη φορά πήρα Φιλαδέλφια που έχει μέσα έξτρα πρωτεΐνη. Δεν πήρα το light, να σας πω την αλήθεια. Γιατί όπως διάβασα έχει, πώς το λένε, χαμηλότερες θερμίδες. Αυτό, τέλος πάντων. Μετά πήρα γιαούρτι 2% λιπαρά. Σπάνια τρώω γιαούρτι, να σας πω την αλήθεια, αλλά το πήρα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι Dirolo Light. Πάρα πολύ ωραίο αυτό το τυράκι. Τώρα το τελευταίο το ανακάλυψα. Και αυτό θα παίρνω. Θοδωρή, μισό λεπτό. Δεν ξέρω πού είναι τα πατατάκια. Λοιπόν, πήρα στο Θοδωρή αυτά εδώ πέρα τα γαλατάκια που τα είχε πιει και την άλλη φορά και είχε ενθουσιαστεί. Του αρέσαν πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Λιμπός πολύ ωραία. Πήρε αυτά εδώ πέρα τα παγωτίνια που είναι μέσα 12 και έχουν σοκολάτα γάλακτος και αμυγδαλάκια. Τα βάλω στην κατάψυξη γιατί δεν τα βλέπω καλά. Λοιπόν, ας το Θοδωρή. 1 κιλό φέτα ήπειρος, γιατί πέφτει πολύ φέτα εδώ πέρα με τη διατροφή που κάνω, αλλά και χωρίς τη διατροφή. Εμείς πάλι την τρώμε τη φέτα και πάρα πολύ μάλιστα. Της αρέσει. Λοιπόν, εδώ πήρα ένα γάλα. Κάρπος αμυγδάλου είναι τέλος πάντων, με μαύρη σοκολάτα. Αμύγδαλο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό το γάλα, μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, εδώ πήρα φασολάκια, γιατί θα τους κάνω και ένα λαδερό, εννοείται. Ασχέτως αν εγώ δεν θα φάω. Σαχουλεύει. Αυτά είναι εδώ πέρα Kinder, του Θοδωρή τα πήρε. Αυτά. Λοιπόν, εδώ μέσα είναι κρέας, το οποίο είναι 1 κιλό μοσχάρι κιμάς. 1 κιλό ποντίκι για κοκκινιστό. Και τι άλλο πήρα. Α, πήρα και 4 μπριζόλες για στο δωρή. Όχι μουσκαρίσιες, λεμού. Αυτό. Αυτή τη φορά πήρα ελληνικές. Και μυλικό προτελευταίο του Θοδωρή. Και γαλοπούλα καπνιστή το στάκι. 20 φέτες και αυτές. Μισό λεπτό. Λοιπόν, ένα πατατάκι. Πώς το λένε τώρα, παιδί μου, ένα πατατάκι με ρίγανη το οποίο θα δωρείς γιατί έρχεται ο Νόντας σε λίγες μέρες. Βρωμιές, κρουασάν. Λοιπόν, πήρα εγώ αυτό το βαζάκι εδώ πέρα γιατί το προηγούμενο που είχα αγοράσει, μισό λεπτό παιδάκι μου, μου έσπασε, κάποιος μου το έσπασε τέλος πάντων μες στη λάτζα που το είχα. Ναι, δεν ξέρεις. Και αυτή τη φορά πήρα ένα πιο μικρού γιατί δεν χρειάζεται να είναι τόσο μεγάλο τέλος πάντων. Λοιπόν, νεράκια για το σχολείο του Θοδωρή. Έναν ντόματο πολτό και άλλα κρουασάν. Άλλο ένα πατατάκι με γεύση αλάτι και ξύδι. Ένα μπισκοτάκι digestive με αλεύρι ολικής άλεσης και επικάλυψη σοκολάτα γάλακτος. Ωραία. Μία σαλατίτσα. Ένα λάκτα κέικ. Ένα καπέλο το πήρε ο Θοδωρής, του άρεσε και το πήρε έτσι σε χρώμα πρασινάκι. Ένα χυμό του Θοδωρή.
σοκολατίτσα δικιά μου. Τι θέλεις? Να βάλω χυμό. Όχι, γιατί είναι ζεστός τώρα ο χυμός. Θα το βάλω σφίο. Okay. Και άλλη βρωμιά, δεν είναι δικές μου. Λάκτα, κέικ. Άλλο ένα. Άλλη μια βρωμιά, μεγάλη. Τοματοπολτός. Και μαλτίζες, τι είναι αυτά. Καραμέλες με γεύση φρούτων. Δεν είναι, είναι καραμέλες. Έχω και άλλα τέτοια. Πότε τα πήρες? Έχω ένα πιο μικρό. Τώρα τα πήρες? Πριν λίγο. Γεια σας, κορίτσια. Κάτι θα βάζουμε στο καλάθι μου τέλος πάντων και δεν ξέρω. Λοιπόν, αυγουλάκια όπως και δίποτε. Βέβαια, χωρίς αυγά εγώ δεν πάω πουθενά. Πλέον έχω γίνει κότα. Χιούμορ κάνω. Μίνι ωραίο για το Θοδωρή του σχολείου. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Νομίζω ότι φαίνεται αυτό. Και αν υπομονώ να πάω στο κρεβάτι μου, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω όρεξη ούτε να φτιάξω να φάω, έτσι, με τίποτα. Δεν ξέρω τι. Μία λάκτα. Και άλλη μία δέσποτη ντοματούλα. Και άλλη βρωμιά. Ένα σπαγκέτι, γιατί είχα από την προηγούμενη φορά. Για το κασπερίνιο τροφή, μοσχαράκι. Λοιπόν, εδώ πήρα άλλο ένα λάκτα και κάκι. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα ποτηράκια γιατί φτιάχνουμε καφέ από το σπίτι. Εγώ πίνονται καφέ, είναι εγώ την εσπρεσιέρα τέλος πάντων. Και τον φτιάχνουμε και τον παίρνω μαζί μου στη δουλειά. Λοιπόν, και άλλα νεράκια. Σύνολο 5 είναι τα νερά, όσες μέρες της εβδομάδας. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι φράουλες. Να δω πώς θα το τακτοποιήσω τώρα όλα αυτά με αυτή την κούραση που έχω. Τέλος πάντων, θα βάλω τα πράγματα του ψυγείου και της κατάψυξης και τα υπόλοιπα θα τα αφήσω έξω και μόλις ξυπνήσω θα τα φτιάξω σίγουρα. Λοιπόν, εδώ τι έχω. Σαλάτα βαλεριάνα. Αυτό που τώρα δεν έχουν μεγάλη διάρκεια, ρε παιδί μου, αυτές. Τώρα αυτή λύγει 16 του μήνα. Και όλες οι υπόλοιπες. Να δω τι θα πρωτοπρολάβω να φάω. Εντάξει, δεν πήρα και αρκετές. Δεν λέω όπως την άλλη φορά, αλλά εντάξει, πήρα. Λοιπόν, ένα γαλατάκι σε περίπτωση που κάνω κάποιο παστίτσιο. Λιχουδιές για τον Γκασπερίνιο. Κάτσε γιατί σας γύρισα ένα λεπτό. Από εδώ φαίνομαι καλύτερα. Λοιπόν, πήρα ντοματίνια. Τα αγαπάω τα ντοματίνια του τελευταίου καιρό. Με ξεκουράζουν πάρα πολύ. Και άλλα ντοματίνια. Λοιπόν, τυράκι διτριμμένο. Όλυμπος, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τυράκι, δεν ξέρετε το παίρνω. Ένα βιτάμ για τα πρωινά των παιδιών. Οι δικές μου οι σοκολατίτσες, μου αρέσουν αυτές πάρα πολύ. Λοιπόν, άλλο ένα νεράκι που μπορεί. Επίσης, πήρα άλλο ένα κοκαλάκι. Το πράσινο αυτό που φοράω, το βλέπετε. Και πήρα άλλο ένα. Ήθελα να πάρω σωμόν χρώμα, εντωμεταξύ δεν το πρόλαβα. Τέλος πάντων πήρα μαύρο να το φοράω στη δουλειά αυτό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ δυνατό, δεν σπάει. Το έχω πόσο καιρό τώρα, το φοράω καθημερινά. Και δεν έχει πάθει τίποτα. Σας συνιστώ να το πάρετε κι εσείς. Λοιπόν, πού να το βάλω τώρα, αυτό το βάλω από εδώ. Και αυτό, αυτή την, τέλος πάντων, αυτόν τον καιρό άλλαξα πάλι η διατροφή, σας είπα, μου άλλαξε ο διαιτολόγος για να μην βαριέμαι. Και μου πρόσθεσε το απογεύματα, είτε θα φάω μία σοκολάτα τέτοια, είτε θα φάω μία πουτίνγκα, το ίδιο και αυτό είναι, δηλαδή σαν θερμίδες. Λοιπόν, έχω δηλαδή μία μέρα σοκολάτα, μία μέρα πουτίνγκα και μία μέρα μου έχει ξηρούς καρπούς, μου γράφει ποσότητα, να φάω όποιος θέλω εγώ τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε πήρα μία πουτίνγκα, δύο, τρεις και ένα τέσσερις. Μη σας πω τώρα ότι θα φάω μία πουτίνγκα και θα κοιμηθώ, ούτως ή άλλως το ίδιο είναι. Απλά μου έχει κάποιες θερμίδες να παίρνει ο οργανισμός μου την ημέρα. Οπότε είτε τα φάω όλα μαζί το βράδυ, είτε τα φάω ξεχωριστά, το ίδιο είναι. Λοιπόν, επίσης είδα ότι έβγαλε η Δέλτα, έβγαλε και μους με σοκολάτα. Είναι υπέροχο, το μους μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά τώρα εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να το φάω αυτό.
Έτσι. Θα πρέπει να ρωτήσω, αλλά από ό,τι βλέπω απ' έξω είναι τα ίδια γράφει. Οπότε θα ρωτήσω τον διαιτολόγο μου και θα δω αν θα μπορέσω εγώ να το φάω αυτό το πράγμα τώρα. Να το. Έχει 100, είναι 200 γραμμάρια. Άμα φάω το μισό, τα 100 γραμμάρια είναι 74 θερμίδες. Οπότε, κάτσε να δούμε και αυτό πόσο είναι. Για να ξέρουμε, βρε κορίτσια, που βαδίζουμε, έτσι. Λοιπόν, αυτό, τα 100 γραμμάρια έχει 77 θερμίδες. Που σημαίνει ότι εγώ μπορώ να το φάω. Είναι το ίδιο. Λοιπόν, οπότε θα φάω ένα μου σήμερα, παιδιά. Θα το φάω το απόγευμα, οπότε θα κάνω κάτι τώρα να φάω έτσι μια σαλάτα με ένα αυγό. Θα σου πω την αλήθεια, τις τελευταίες μέρες δεν έχω και πάρα πολύ όρεξη για φαγητό, γιατί τρέχω πάρα πολύ στη δουλειά, έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Σε 10 μέρες ξεκινάμε και σεζόν και είμαστε λίγο έτσι, ξέρεις, άνω κάτω, πώς θα πάει, πώς έτσι, πώς αλλιώς, αυτά. Συνεχίζω όμως. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα, αρκετά. Και άλλη βρωμιά. Και άλλη. Λοιπόν, πήρα ένα καφέ τον αγαπημένο μου που είναι αρχοντάκης, όποιος τον έχει δοκιμάσει. Παρακαλώ πολύ να τον δοκιμάσει και να μου πει. Είναι υπέροχος, πραγματικά. Χωρίς αυτόν τον καφέ δεν μπορώ. Λοιπόν, μπεργκεράκια του Θοδωρακιού. Η αγαπημένη μου πια καστανή ζάχαρη, δεν τρώω άσπρη. Δεν μ' αρέσει πια η γεύση της άσπρης. Σε δερμίτες και τα λοιπά είναι το ίδιο, θέλω να σας πω, αλλά εμένα δεν μ' αρέσει η γεύση. Πλέον να έχω φτάσει να πίνω μία κουταλιά του γλυκού στον ελληνικό μου καφέ, από εκεί που έβαζα 4 και 4,5 πριν ένα μήνα. Και τώρα έχω κάτσει στο ένα κουταλάκι του γλυκού. Έτσι, στον ελληνικό το πρωί που πίνω. Λοιπόν, με αυτή εδώ πέρα τη ζάχαρη. Μ' αρέσει πιο πολύ αυτή η ζάχαρη, γιατί είναι πιο, πώς να σας πω, πιο, δεν γλυκίζει τόσο πολύ. Έχει, είναι αυτό που θέλω εγώ, τέλος πάντων. Λοιπόν, μανιταράκια για τις ομελέτες μου κτλ. Κτλ. Μ' αρέσουν τα μανιτάρια, τα αγαπώ. Σε λεπτό. Σκορδάκια. Ας το πείσουμε κάτω το σκορδάκι. Άλλο νεράκι. Εδώ πέρα τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Θοδωρής. Να το. Κι άλλο πήρε τέτοιο και δεν το είδα καθόλου, θέλω να σου πω. Λοιπόν, καρότα. Αυτή τη φορά πήρα λίγα, γιατί την προηγούμενη φορά δεν είδα καλά, καθώς και αυτή τη φορά πάλι δεν είδα καλά τα καρότα, οπότε λέω όχι. Κι άλλο κέικ. Θα πήρε κέικ, 4 σύνολο έχει τώρα. Λοιπόν, εδώ πήρα κρεμμυδάκια. Δεν είχα. Λοιπόν, και άλλο νεράκι. Εδώ πέρα, δεν κάνω λάθος, μέσα έχω 2 πιπεριές πράσινες. Και τέλος πήρα αυτά εδώ πέρα. Όχι τέλος, έχω και άλλη σακούλα. Πήρα αυτές εδώ πέρα τους πάρα πολύ ωραίους θερμούς. Είναι το ίδιο εταιρεία, έτσι, το ίδιο είναι. Πήρα ένα μαύρο για τον άντρα μου και ένα ροζ για μένα. Ναι, τώρα πώς πήρα ροζ δεν ξέρω. Βασικά δεν είναι ροζ, είναι ένα ροζ σωμών χρώμα. Εν τω μεταξύ και ένα τέτοιο κουκαλά για τα μαλλιά μου και δεν το πήρα. Και τώρα που το βλέπω, μου πάει, δεν ξέρω. Τώρα εσείς κανονικά θα με έχετε συνηθίσει να έπαιρνα, ας πούμε, μαύρο. Αλλά το πήρα σε μαύρο στον άντρα μου, γιατί δεν ήθελα να πάρω 2 μαύρα, γιατί πίνουμε διαφορετικό καφέ και θα τα μπερδεύουμε. Τέλος πάντων, αυτός έκανε 8 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, ο ένας. Και τους πήρα να τους δοκιμάσω, ελπίζω να είναι καλή. Να, τι έτσι είναι μέσα. Και μπορείς να βάλεις εδώ πέρα και καλαμάκι. Ωραία. Λοιπόν, θα αφήσω αυτό εδώ. Και σας έδειξα αυτές. Όχι. Τις πατάτες σας έδειξα. Όχι, πατατούλες. Μπροκολάκι. Αυτή τη φορά πήρα μόνο 2 κομμάτια, γιατί την άλλη φορά είχα πάρει πάρα πολύ. Και θέλω να σας δείξω πάλι πόσα αγγούρια πήρα. Πήρα 12 αγγούρια, βέβαια. Όταν φτάνω και είναι η ώρα να πάρω αγγούρια, τώρα κοιτάω αριστερά και δεξιά, ντρέπομαι.
Γιατί είναι πάρα πολλά σε ποσότητα και εγώ τώρα με τη διατροφή τρώω, έτσι. Το αγκουράκι μου το τρώω βέβαια, καθημερινά, πρωί βράδυ. Λοιπόν, κοιτάξτε τα αγκούρια. Πάρα πολλά. Λοιπόν, πάμε την τελευταία τσαντιούλα, σακουλίτσα. Κοφτό μακαρονάκι μίσκο, αυτή τη φορά πήρα κοφτό. Ίδιο γεύση, τέλος πάντων πήρα κοφτό. Βρωμιά και άλλοι δύο. Συνολικά πήρα 4, τέτοια πήρα 10. Λοιπόν, αυτά είναι δικά μου. Επιτρέπεται να τα φάω αυτά. Δηλαδή, αντί για αυτό, για μία τέτοια, τρώω μία τέτοια. Σοκοφέτα. Ναι. Μην σας πω ότι έχει χαμηλότερες θερμίδες αυτές από τη σοκολάτα την άλλη. Ναι. Λοιπόν, πήρε ο Θοδωρής αυτό εδώ πέρα, θέλει να το δοκιμάσει. Είναι με τεριάκι. Λοιπόν, εγώ πήρα cream crackers για τη δίαιτά μου, τη διατροφή μου, δύο, για να μην πηγαίνω έρχομαι στο σούπερ μάρκετ. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να πηγαίνουμε πια στο σούπερ μάρκετ, δεν έχω καθόλου χρόνο. Blue Bonnet, βυζάκι. Λοιπόν, εδώ μέσα έχω άπειρα κολοκύθια, άπειρα, τέλος πάντων μια σακούλα είναι. Λοιπόν, κορίτσια, το κολοκύθι δεν έχει καθόλου θερμίδες, μπορεί να φάτε δηλαδή και δύο μπολ, ξέρω εγώ, δύο σαλατιέρες και να μην πάρετε καθόλου θερμίδες. Έχει καλά, είναι ανεπαίσθητες, δηλαδή μιλάμε τώρα για μηδαμινά πράγματα, καθώς επίσης και το καροτάκι. Λοιπόν, άλλο ένα Παπαδοπούλου Crispies. Αυτά όταν μου έχει τάκο βάζω αυτά και στην ποσότητα που πρέπει να φάω τα 60 γραμμάρια είναι 6 από αυτά και είναι υπέροχο, δηλαδή εγώ πια άμα φάω ένα τέτοιο, δύο, είμαι okay πλέον, έτσι, που έχει κλείσει στο μάχη μου, γιατί στη διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να είχα βάλει όλο το σακουλάκι σε μια χωριάτικη, καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, και τέλος, δύο συσκευασίες νούντλς, οικογενειακές, τα πήρε ο Θοδωρής αυτά. Και, όχι τέλος, το τελευταίο πράγμα που πήρα είναι το εξής. Μπανάνες άφθονες. Μπανάνες άφθονες. Λοιπόν, το απορρυπαντικό σας το έδειξα, δεν θυμάμαι. Το τρόλιο. Δεν θυμάμαι αν σας το έδειξα. Αλλά πήρα τρόλιο. Ξέρετε, το αγαπώ αυτό. Και μου αρέσει πάρα πολύ σαν απορρυπαντικό. Καθαρίζει, θα κάνει όλα πεντακάθαρα. Λοιπόν, δεν νομίζω να ξεχνάω κάτι. Αυτά από εμένα. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, είναι εντελώς δωρεάν. Πατήστε το κάτω που γράφει εγγραφή. Πατήστε δίπλα και το καμπανάκι που γράφει όλες τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω. Αν θέλετε ακολουθήστε με και στο Instagram, θα χαρώ να τα λέμε και πιο προσωπικά. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας.